Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο συμπτώματα, δύο θέματα που αφορούν κυρίως τις γυναίκες. Πάσχουν όμως από αυτά τα δύο συμπτώματα και άνδρες. Θα αναφερθούμε στους κυρσούς και στη φλεβίτιδα. Η χειρουργική αντιμετώπιση των κυρσών και της φλεβίτιδας είναι πολυέξοδη διαδικασία και η οποία τις περισσότερες φορές είναι άκαρπη και ανεπιτυχής, διότι ξαναεμφανίζονται και πάλι η κυρσή και η φλεβίτιδα. Συνεπώς, μία σπιτική συνταγή αντιμετώπισης των κυρσών και της φλεβίτιδας είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο θεραπείας. Η κυρσή είναι ένα συχνό φαινόμενο, βασανίζει κυρίως τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες και πρόκειται ουσιαστικά για διασταλμένες φλέβες πολύ κοντά στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Παρουσιάζονται στις γάμπες, στους μυρούς και πολλές φορές είναι επίπονοι, δημιουργούν ένα αίσθημα φλόγωσης, προκαλούν κούραση, δημιουργούν θρομβώσεις και υπάρχει και μία αίσθηση πρόσθετου βάρους στα πόδια. Η κατάσταση αυτών των διασταλμένων φλεβών οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι τα παράστα, για τα οποία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Δεύτερος παράγοντας είναι ο μη καθαρισμός των εντέρων, όπου οι λάχνες δεν μπορούν να επιτελέσουν την εργασία τους, δηλαδή να δημιουργούν φρέσκο αίμα, λόγω της κάλυψής τους από πουρή, από τοξίνες. Τρίτος παράγοντας είναι ο μη καθαρισμός του λεφικού συστήματος, για το οποίο η συμβατική ιατρική σχεδόν δεν κάνει απολύτως τίποτα και είναι υπεύθυνο για το 80%, για το 90% των συμπτωμάτων ασθενειών. Άλλος παράγοντας είναι οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, τα οποία υπάρχουν στα τρόφιμα, στο νερό, στον αέρα, στα εμβόλια. Υπάρχουν βέβαια και άλλες αιτίες, όπως είναι η ορθοστασία, η κληρονομικότητα, η παχυσαρκία που είναι πάλι αποτέλεσμα των τοξινών και βαρέων μετάλλων, η δυσχυλιότητα, η χρήση αντισυλληπτικών, καθώς και οι ορμονικές αλλαγές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της εφηβείας και της εμμηνόπαυσης. Είπα και πριν ότι η χειρουργική αντιμετώπιση των κυρσών απαιτεί πάρα πολλά χρήματα. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, διότι δημιουργεί και ένταση και δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος. Βοηθούν η άσκηση, το ποδήλατο, το περπάτημα, οποιαδήποτε μορφή γυμναστικής, η οποία ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια. Η φλεβίτιδα προκαλείται από στριμμένες και διευρυμένες φλέβες στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Πολύ συχνά μπορεί να εμφανιστεί στους αστραγάλους και στις γάμπες. Συνήθως δεν είναι σοβαρή, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα. Κανονικά, οι βαλβίδες στις φλέβες φροντίζουν για την καλή ροή του αίματος από τα πόδια προς την καρδιά. Όταν αυτές οι βαλβίδες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, το αίμα συγκεντρώνεται στα πόδια και έτσι δημιουργείται πίεση. Οι φλέβες γίνονται αδύναμες, μεγαλώνουν σε μέγεθος και συστρέφουν.
Οι φλέβες είναι μοφόρα αγγεία που μεταφέρουν από οξυγονωμένο αίμα στην καρδιά, με εξαίρεση τις πνευμονικές φλέβες, οι οποίες μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα. Η κυρσή είναι το αποτέλεσμα μιας βλάβης ή ενός ελαττωματικού σχεδιασμού της δομής της βαλβίδας μέσα στις φλέβες. Οι βαλβίδες αποτελούν αποκλειστικό χαρακτηριστικό των φλεβών. Αποτελούνται από δύο πέταλα που επιτρέπουν τη διέλευση του αίματος μόνο προς μία κατεύθυνση. Εάν αυτές οι βαλβίδες αποδυναμωθούν και το αίμα δεν ρέει φυσιολογικά, τότε το αίμα ξεχυλίζει στην περιοχή και τα τυχώματα της φλέβας αποκτούν ίδυμα και φλεγμονή. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή σαν φλεβίτιδα. Η κυρσή είναι μεγάλα, ανασηκωμένα και πρισμένα αγγεία αίματος που στρίβουν και γυρίζουν. Εμφανίζονται στα πόδια και δημιουργούν μία επώδυνη κατάσταση. Η κυρσή από τη φλεβίτιδα έχουν σκούρο μπλε χρώμα και συνοδεύονται από πρίξιμο στη συγκεκριμένη περιοχή. Ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Τα ήπια συμπτώματα φλεβίτιδας μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής. Αίσθημα καυσίματος στα πόδια σε συνδυασμό με πόνο και κούραση. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο δυνατά μετά από παρατεταμένη ορθοστασία. Μπορούν να δημιουργήσουν πρίξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους, τα οποία κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλονται στο γεμάτο λευκό σύστημα. Δημιουργούν μισμό, φαγούρα πάνω από την πλεύρα. Μπορούν να δημιουργήσουν αιμορραγία ή ανοιχτές πληγές μετά από ένα μικρό τραυματισμό. Δημιουργούν αλλοιώσεις της επιδερμίδας, όπως είναι αλλαγή στο χρώμα, γίνεται η επιδερμίδα πιο λεπτή και πιο ξηρή και έτσι δημιουργούνται φλεγμονές. Υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργηθούν φωλίδες, όπως τα λεύκια των ψαριών, επάνω στην επιδερμίδα. Η κυρσή από τη φλεβίτιδα είναι συχνή και συνήθως δεν είναι σημάδι κάποιου σοβαρού προβλήματος. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η φλεβίτιδα μπορεί να είναι σημάδι φλεμβικής τρόμβωσης. Εάν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τότε θα χρειαστεί ενδεχομένως να ακολουθήσετε εξειδικευμένη θεραπεία. Πώς αντιμετωπίζουμε τη φλεβίτιδα? Τι μπορεί να βοηθήσει? Πρώτον, κάλτσες συμπίεσης. Δεύτερον, υπερυψωμένη θέση όταν καθόσαστε. Αποφύγετε τις μεγάλες περιόδους ορθοστασίας και προσπαθήστε να περπατάτε για 1-2 λεπτά. Αυτή η μικρή αλλαγή της κίνησης βοηθά στη μη εμφάνιση των κυρσών και της φλεβίτιδας. Η συχνή άσκηση, το περπάτημα. Εάν υπάρχει θεραπεία, τότε οι επιλογές που έχετε είναι οι εξής. Αγωγή με λέιζερ, θεραπεία με ραδιοσυχνότητες, σκληροθεραπεία και φλεβοκτομή. Αυτά όσον αφορά την θεραπεία της συμβατικής ιατρικής. Η εναλλακτική ιατρική με βοτανοθεραπεία ακολουθεί την απλή μέθοδο του καθαρισμού
των εντέρων, του καθαρισμού του οργανισμού από τα παράσιτα, του καθαρισμού του λεπτικού συστήματος, του καθαρισμού των νεφρών του αίματος, του καθαρισμού του σηκωτιού. Και υπάρχει βοήθεια από διάφορα σκευάσματα φυτικά. Ένα από αυτά είναι το μυλόξιδο. Είναι ένα φυσικό φάρμακο και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό για τις ανεπιθύμητες φλέβες. Μπορείτε να μου σκέψετε ένα πανί και να το τοποθετήσετε στην επιδερμίδα όπου υπάρχει το πρόβλημα. Το αφήνετε περίπου 20 με 30 λεπτά. Το μυλόξιδο έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και είναι ιδιαίτερα καλό για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και για τις πρισμένες φλέβες. Εάν τυχόν πονάνε οι κυρσοί, τότε ένα κρύο, ένα παγωμένο ντους είναι πάρα πολύ θεραπευτικό. Γιατί το κρύο προκαλεί σύσπαση των επιφανειακών φλεβών, όπου έχουμε άμεση διέργεση των λίων μυών που τις καλύπτουν. Είναι γενικά μία πάρα πολύ εύκολη αντιμετώπιση που μπορεί να κάνει η καθημερινή στο σπίτι της. Αυτή η μέθοδος μπορεί όχι μόνο να απαλύνει τον πόνο, αλλά παράλληλα να δυναμώσει τα τυχώματα των φλεβών και έτσι βοηθά στην καταπολέμηση των κυρστών και των τριχοειδών φλεβών. Το αλάτι. Το υπερβολικό αλάτι είναι από τις κυριότερες αιτίες για τις τριχοειδείς φλέβες. Φροντίστε να ελαττώσετε την ποσότητα του αλατιού που καταναλώνετε, γιατί δημιουργείται τάση για δημιουργία φλεβών. Εξάλλου, όλα τα βότανα, όλα τα λαχανοειδή περιέχουν τις αντίστοιχες ποσότητες αλατιού. Μπορείτε να απολαμβάνετε τα φαγητά με μπαχαρικά. Πολλά από αυτά βελτιώνουν την κυκλοφορία. Έτσι, προτιμήστε το πιπέρι καγέν, το τζίντζερ, το κουρκουμά, το σκόρδο και το κρεμμύδι. Άλλη αιτία δημιουργίας χρυσών, φλεβή, είναι τα στενά ρούχα, ειδικά αυτά που κόβουν την κυκλοφορία γύρω από τη μέση, γύρω από τα πόδια και την περιοχή χαμηλά ανάμεσα στα πόδια. Μπορεί να έρθει η στιγμή να αλλάξετε τα στενά παντελόνια που φοράτε με κάτι πιο άνετο. Τα σταυρωμένα πόδια. Μη κάθεστε με τα πόδια σταυρωμένα, γιατί διακόπτεται η κυκλοφορία του αίματος. Η αύξηση της κυκλοφορίας είναι το κλειδί για την εξάλληψη και την πρόληψη της εμφάνισης των φλεβών στα πόδια. Υπάρχουν πάρα πολλά βότανα τα οποία όχι μόνο βοηθούν, αλλά σε ένα διάστημα 6 μηνών περίπου μπορούν και θεραπεύουν τη φλεβίτιδα και τα συμπτώματά τους. Ένα από αυτά είναι το γίγο μπιλόμα, το οποίο έχει πάρα πολλά φλαβονοειδή και ωφελεί όχι μόνο στους κυρσούς και την φλεβίτιδα, αλλά όλο τον οργανισμό. Είναι ένα γενικό τονωτικό του οργανισμού, καθώς και της μνήμης, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται και με βασιλικό. Οι τανίνες. Πού υπάρχουν? Οι τανίνες υπάρχουν στα κουκούτσια, στα φιλιών. Υπάρχουν τεράστια περιεκτικότητα τανίνων στα κουκούτσια, στα φιλιών. Και υπάρχει ένα λάδι το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά με το όνομα ρεσβερατρόλι. Η καθημερινή κατάποση μιας κουταλιάς γλυκού 3 φορές την ημέρα μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα των οργανισμών σας.
Άλλο εξαιρετικό σκεύασμα είναι η πυκνογενόλη, η οποία βοηθά στο κυκλοφορικό, αλλά κυρίως καθαρίζει τις αρτηρίες και τα αγγεία. Η πυκνογενόλη βοηθά σίγουρα και στην καρδιά και στον εγκέφαλο και σε πολλά ακόμη ζωτικά όργανα. Τανίνες. Οι τανίνες που περιέχονται στα κρασιά, ιδιαίτερα στο ξηρό κρασί. Οι τανίνες σφίγγουν, συστέλνουν τους ιστούς, πράγμα που είναι χρήσιμο για τη θεραπεία των κυρσών. Είπαμε ότι οι τανίνες περιέχονται πάρα πολλές στα κουκούτσια όλων των σταφυλιών. Τα στυπτικά βότανα, ένα από αυτά είναι και η αμαμιλίδα. Χαμαμελής Βιρτζινιάνα. Είναι πάρα πολύ πλούσια σε τανίνα. Οι τανίνες συστέλνουν τα αιμοφόρα αγγεία και μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και το ίδημα. Πάματα από αμαμελίδα περιέχουν τανίνες, ειδικά για εσωτερική εφαρμογή και απλημμύτητα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατάπλασμα ή σαν λοσιό. Η αμαμελίδα είναι ένα βότανο εξαιρετικά αποτελεσματικό στην ενδυνάμωση των αιμοφόρων αγγείων και κατά συνέπεια έχει την ικανότητα να περιορίζει τα συμπτώματα που προκύπτουν από τους κυρσούς. Εκτός από τις συσταλτικές της ιδιότητες, περιέχει και ένα πλήθος από εθέρια έλαια που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρίξιμο και τον πόνο. Μπορείτε να βάλετε ένα κατάπλασμα στην πληγήσα περιοχή με έκυμα αμαμελίδας και να το επαναλαμβάνετε 2-3 φορές την ημέρα για 2 μήνες. Μπορείτε να γεμίσετε μια μπανιέρα με χλιαρό νερό και να προσθέσετε 20 σταγόνες απόσταγμα αμαμελίδας. Βουλιάστε τα πόδια στη μπανιέρα για ένα τέταρτο περίπου και αφού τα καθαρίστε με φρέσκο νερό, σκουπίστε τα καλά. Και κάντε καθημερινά αυτή τη διαδικασία για τουλάχιστον 2 μήνες. Ένα υπέροχο προϊόν, το οποίο δυναμώνει τις φλέπες. Είναι το αγριοκάσταρο και όλα τα προϊόντα της αγριοκασταριάς. Όλα τα προϊόντα τα οποία λαμβάνονται με κατάποση και αυτά που προορίζονται για τοπική χρήση. Ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι το πλέον συνταγογραφούμενο φάρμακο για ίδιμα με χρόνια αφλεπτική ανεπάρκεια. Μια πάθηση που κάποιες φορές συνδέεται με τους κυρσούς. Σε τουλάχιστον 13-15 μελέτες με ελεγχόμενο εικονικό φάρμακο, πλασίμπο, που δημοσιεύτηκαν από το 1973 μέχρι το 1996, δείχνουν ότι η λήψη υποποιημένης αγριοκαστανιάς με το στόμα ανακουφίζει τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Συνεπώς, τα εκχυλίσματα της άγριας καστανιάς βοηθούν τις φλέβες να αντέχουν τους τραυματισμούς, μειώνουν τη διαπερατικότητα των τριχοειδών τυχωμάτων και αποτρέπουν την απορρόφηση βλαβερής περιόδους ακτινοβολίας. Μία ένωση στα εχειλίσματα που ονομάζεται σκήνη
βοηθά στο να σφραγίσει μικροσκοπικά ανοίγματα στα τριχοειδή τυχώματα, μειώνοντας την εκροή υγρού στον περιβάλλοντα ιστό. Μελέτες μας έδειξαν πως τα εχυλίσματα μειώνουν το ίδημα του ποδιού, βελτιώνουν τον αγκιακό τόνο, μειώνουν υποκειμενικά συμπτώματα όπως είναι το αίσθημα βάρους στα πόδια, μειώνουν τους νυχτερινούς μυϊκούς σπασμούς, μειώνουν τη φαγούρα, μειώνουν το πρίξα. Οι περισσότερες δοκιμές χρησιμοποίησαν μία δόση των 600 μιλιγκράμμ μέσω του στόματος με ένα εκύλισμα την ημέρα που περιείχε 100 μιλιγκράμμ εσκήνης. Τα προϊόντα για τοπική χρήση δεν απορροφούνται από τον οργανισμό συστημικά. Απορροφούνται ωστόσο από τους ιστούς που εφαρμόζουν τοπικά αυτό το προϊόν. Εσείς, εάν λάβετε κάποιο τυποποιημένο τέτοιο προϊόν, απλά θα πρέπει να ακολουθήσετε τις τοπικές χρήσεις. Σπάνια η εσωτερική χρήση εχυλισμάτων προϊόντων της άγριας καστανιάς μπορεί να προκαλέσει ναυτία, μπορεί να προκαλέσει στομαχική διαταραχή ή φαγούρα. Εξάλλου θα πρέπει να ελέγχεται η ποσότητα που λαμβάνει κάποιο άτομο, το οποίο μπορεί να είναι 2 με 3 φλιτσάνια περίπου την ημέρα. Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από άτομα τα οποία καταναλώνουν αντιπυκτικά ή λαμβάνουν ασπιρίνη, διότι καθιστά τη δυναμική αυτών των σκευασμάτων, αυτών των φαρμάκων, να κάνει πιο ισχυρά. Συνεπώς, εκτός από αυτά, δεν υπάρχει άλλη αντένδειξη ή παρενέργεια ή αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα. Άλλο βότανο είναι η λαγομιλιά, Ρούσκους ακουλεάτους, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για κυρσούς, επειδή συστέλνει τα διεσταλμένα αγκία και επειδή μειώνει τη φλεγμονή. Βοηθά στην αντιμετώπιση του πόνου και της δυσφορίας που δημιουργούν οι κυρτσοί, καθώς περιέχει στοιχεία που αντιμετωπίζουν τη φλεγμονή, ενώ παράλληλα περιορίζει τις φλέβες εξαιτίας της αντιφλεγμονώτους δράσης του βοτάνου. Κυκλοφορεί σε μορφή συμπληρωμάτων και μπορεί κάποιος ο οποίος προτιμά αυτή τη μορφή να παίρνει 100 μιλιγκράμμ 3 φορές την ημέρα. Αυτά τα συμπληρώματα περιέχουν βιταμίνες Β, βιταμίνη Σ, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, σελήνιο και ψευδάριο. Τα στοιχεία αυτά είναι που βοηθούν στη σύσφυξη και ενδυνάμωση της φλόγας, καθώς και στην καλή κυκλοφορία του αίματος σε ολόκληρο το πόδι. Εάν όμως ορισμένα άτομα, ειδικά άνδρες, πάσχουν από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ή από υπέρταση, να μην παίρνουν το συμπλήρωμα της λαγομιλιάς χωρίς να το γνωρίζει ο δήμον, ο γιατρός τους. Μια καθημερινή τυπική ημερήσια δόση είναι περίπου 300 μιλιγκράμμ αποξηραμένου εχυλίσματος, το οποίο περιέχει 7-11 μιλιγκράμμ της συνολικής ρουσκογενίνης. Και πάμε σε ένα σπάνιο βότανο. Σπάνιο γιατί?
θα πρέπει να σας αναγκάσω να μοιάσετε. Το βότανο αυτό είναι ο μαϊντανός, πολύ σπάνιο, ο οποίος είναι πλούσιος σε βιταμίνη C, η οποία ενισχύει την παραγωγή του κολαγόνου, το οποίο με τη σειρά του παίζει βασικό ρόλο στην ανάπλαση της επιδερμίδας. Περιέχει ρουτίνη, η οποία παίζει βασικό ρόλο στην ενδυνάμωση των τριχοειδών αγκείων. Γι' αυτό και είναι τόσο αποτελεσματικός στην ελάττωση των συμπτωμάτων των κυρσών. Μπορείτε να βράσετε μία κούφτα ψιλοκομμένο μαϊντανό σε μία κούπα νερό για 5 λεπτά. Βγάλτε το μείγμα από τη φωτιά και αφήστε το να πάρει θερμοκρασία δωματίου. Και στη συνέχεια περάστε το από ένα τρυπτό, στραγγίξτε. Προσθέστε σε αυτό μία σταγόνα από εθέρια έλαια καλέντουλας και τριαντάφυλλο. Βάλτε το μείγμα αυτό στο ψυγείο για μερικά λεπτά και μετά, χρησιμοποιώντας βαμβάκι, απλώστε το έχημα στην ευαίσθητη περιοχή, στην περιοχή των κυρσών και της κλεμμύτητας. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να κρατήσει αρκετούς μήνες για να δείτε αποτελέσμα. Επίσης, βάλτε όσο περισσότερο μαϊντανό ομό στη σαλάτα σας. Όχι σαν αρωματικό, αλλά κυρίως σαν συστατικό της σαλάτας. Άλλο προϊόν το οποίο κάνει θαύματα στους κυρσούς είναι το καυτερό πιπέρι, το πιπέρι καγέν, το μπούκοβο. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, καθώς και σε βιοφλαβονοειδή. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και ανακουφίζει αποτελεσματικά τον πόνο στις κρυσμένες φλέβες. Μπορείτε σε μία κούπα ζεστό νερό να βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγέν και να κατέψετε το καλά. Πίνετε καθημερινά 3 φορές την ημέρα για 2 μήνες αυτό το εγχείρημα. Και φτάνουμε στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Αποφύγετε την αγορά λαδιών που δεν έχουν την επιγραφή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Δεν είναι λάδια, είναι ραφιναρισμένα λάδια. Μη σας ξεγελάει η διαφήμιση. Αγοράστε λάδια από τοπικούς παραγωγούς ή από συνεταιρισμούς της Καλαμάτας, της Καλκιδικής, της Κρήτη. Γιατί κλειδί στην αντιμετώπιση των κυρσών είναι το μασάζ με ελαιόλαδο, το οποίο αυξάνει και ομαλοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Ελαττώνει τον πόνο και ελαττώνει την έκταση της φλεγμονής. Μπορείτε να κάνετε ένα μείγμα, να αναμίξετε ίσες ποσότητες έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και ελαίου βιταμίνης ε. Ζεστάνετε το ελαφρά, όχι γύρω στους 30-35 βαθμούς. Και κάντε μασάζ στους κυρσούς με αυτό το μείγμα για αρκετά λεπτά, 2 φορές την ημέρα, για 2 μήνες. Επίσης, σε ένα κουτάλι σούπα σε ελαιόλαδου βάλτε 5 σταγόνες από λάδι κυπαρισιού και κάντε μασάζ με αυτό το μείγμα στις περιοχές που υπάρχει το πρόβλημα. Θα βοηθηθείτε πάρα πολύ. Τα αμπελόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, τα οποία ενισχύουν την υγεία των φλεβών. Περιέχουν ακόμη αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, ομοιοστατικές, συσταλτικές ιδιότητες που παίζουν βοηθητικό, άκρος βοηθητικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κυρσών.
βράστε ένα φλιτζάνι αμπελόφυλλα σε 800 ml νερό για 10-15 λεπτά. Ρίξτε αυτό το υγρό σε μία λεκάνη και μουλιάστε τα πόδια σας για περίπου 5 λεπτά. Αμέσως μετά βάλτε τα πόδια σε ένα κουβάρι με κρύο νερό για 10 δευτερόλεπτα. Άρα μιλάμε για μία διαδικασία κατά την οποία αλλάζουμε 3-4 φορές και βάζουμε τα πόδια μία φορά σε ζεστό νερό και αμέσως μετά σε ένα κουβάρι ή σε μία λεκάνη με κρύο νερό. Αυτό το επαναλαμβάνουμε περίπου 3 φορές και αυτό δημιουργεί τοπική υπερεμία, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος εκεί. Επίσης, μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, καλό είναι να γίνεται κάποιο μασάζ στα πόδια. Με φορά πάντοτε προς τα πάνω, προς το μέρος της καρδιάς και ή δυνατόν στα χέρια ή στα πόδια να μπει καστορέλα, το οποίο βοηθά επιπλέον στην καλή λειτουργία. Αφού τελειώσετε με αυτή τη διαδικασία, κρατήστε σηκωμένα τα πόδια, ξαπλώστε δηλαδή το κεφάλι και η πλάτη στο κρεβάτι, στο καναπέ ή στο πάτωμα και τα πόδια αφήστε τα για λίγο, για μερικά λεπτά ανυψωμένα. Ένα άλλο βότανο που είναι πολύ πλούσιο σε φλαβονοειδή και βιταμίνη C είναι ο κατηφές. Αυτό το απλό λουδάκι, το οποίο με τα φλαβονοειδή και τη βιταμίνη C ενεργοποιεί την παραγωγή του κολαγόνου και κατά συνέπεια βοηθά στην ανάπλαση των κυττάρων της επιδερμίδας, βοηθά στη βελτίωση του κυκλοφορικού και απαλύνει έτσι από τα άσχημα συμπτώματα των κυψών. Βράστε ένα φλιτζάνι άτυκα τυφέ σε 800 ml περίπου νερό για 5 λεπτά. Μουλιάστε ένα βαβακερό ύφασμα στο τσάι και τοποθετήστε το ύφασμα στην περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα και αφήστε το να κρυώσει μέχρι τελείως. Αυτό θα πρέπει να το επαναλάβετε τουλάχιστον για 4 με 6 μήνες. Ένα από τα πιο γλυκανικά βότανα στην αντιμετώπιση της φλεγμονής, των φλεγμόνων σε όλο το σώμα και βέβαια και στους κυψούς και στη φλεμπίτιδα, είναι το σκόρδο. Βοηθάει στη διάσπαση των τοξινών που βρίσκονται στα αιμοφόρα αγγεία, βοηθώντας έτσι στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Μπορείτε να κόψετε σε φέτες 6 σκόρδα, να τα βάλετε σε ένα καθαρό βάζο και να βάλετε μέσα το χυμό από 3 πορτοκάλια και να προσθέσετε και 2 κουταλιές σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ανακατέψτε και αφήστε το μείγμα να οριμάσει για περίπου 12 ώρες. Ανακοινήστε το βάζο. Βρέξτε την παλάμη με τα δάχτυλά σας, το μείγμα και κάντε κυκλικό μασάζ στους κυψούς για 15 λεπτά. Τυλίξτε την περιοχή με ένα βακερό ύφασμα και αφήστε το τουλάχιστον για 8 με 10 ώρες, ιδιαίτερα στη διάρκεια της νύχτας. Και θα πρέπει αυτή η διαδικασία να επαναλαμβάνεται καθημερινά για 4 με 6 μήνες. Θα πρέπει επίσης να εντάξετε το σκόρδο στη διατροφή σας για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
θαυμάσιο, με πάρα πολύ καλές διουρητικές ιδιότητες και με πάρα πολλές δραστικές ουσίες, είναι η Λουίζα, η οποία περιέχει βαρμπερίνη, βερναλίνη, εθέρια έλαια, βλένα και μια παράξενη τανίνη που δεν μοιάζει με τις συνηθισμένες τανίνες και δεν έχει ακόμη ερευνηθεί. Οι ουσίες αυτές δίνουν μια διουρητική και αποσυμφορητική δράση, αντιμικροβιακή, στυπτική, μαλακτική, χαλαρωτική και σπασμολυτική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, σαν έκυμα, σαν αφέψιμα, σαν λάδι, να προσθεθεί σε κρέμες σώματος, ακόμη και στη μαγειρική. Η χρήση της από το στόμα είναι καλό να αποφεύγουν άνθρωποι με υπόταση, γιατί εξαιτίας της διουρητικής της δράσης ρίχνει την πίεση. Επίσης, απαγορεύεται σε γυναίκες οι οποίες είναι σε περίοδο εγκυμοσύνης, καλώς και σε περίοδο θυλασμού. Τα τελευταία χρόνια τη χρησιμοποιούν στο αδυνάτισμα, λόγω της έντονης διουρητικής δράσης με τον ισχυρισμό της κάψης του λίπους. Λιώνει η Λουίζα το λίπος. Λιώνει τα λίπη η Λουίζα από τη στιγμή που θα πει το άτομο αφέψιμα ή έχημα, η Λουίζα ή οι δραστικές και οι μη δραστικές ουσίες θα κατευθυνθούν στο στομάχι. Ο οργανισμός θα απορροφήσει μέσω του αίματος τις δραστικές ουσίες σε κάποιο βαθμό, ενώ τις υπόλοιπες θα τις απορρίψει. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το λίπος του σώματος ώστε να το λιώσουν ή να αυξήσουν τον μεταβολισμό σας σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε οι εξτρά καύσεις που θα δημιουργηθούν να σας κάνουν να αδυνατήσετε. Από την άλλη πλευρά, η έντονη διουρητική δράση της θα σας αναγκάσει να χάσετε υγρά που είναι αποθηκευμένα στο λιπόδι ιστό. Τα υγρά αυτά θα ξανααποκτηθούν από τον οργανισμό στα πλαίσια του κύκλου της αφυδάτωσης, ενυδάτωσης του οργανισμού. Όταν λοιπόν λαμβάνει κάποιος κάποιο βότανο, αφέψιμα, έχημα, χάπι, συμπλήρωμα ή κάποιο παρόμοιο σκεύασμα με την ελπίδα να δει να πέφτει το βάρος, αγνοεί ένα βασικό κανόνα. Αδυνατίζουμε και κάνουμε λίπος παίρνοντας λιγότερες κακές θερμίδες και αυξάνοντας τη σωματική άσκηση. Επίσης, το έχημα της Λουίζας είναι φημισμένο γιατί έχει και αφροδισιακές ιδιότητες, αλλά κυρίως γιατί δημιουργεί υπερεμία και αύξηση της ροής του αίματος, κάτι που χρειάζεται το άτομο με κυρσούς. Συνεπώς, μπορείτε να κάνετε έχημα σε βρασμένο νερό, σε ένα λίτρο περίπου βρασμένου νερού, να ρίξετε μία κουταλιά της σούπας φύλλα Λουίζας, να σκεπάσετε το καπάκι, να το αφήσετε για 8-10 λεπτά και μετά να το σουρώσετε και να το πείτε. Αφέψιμα μπορεί να γίνει με τα σκληρά φύλλα, με τους βορβούς ή τις ρίζες του ποτάμου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αφήσετε στη φωτιά τον πρίκι
για τουλάχιστον 10-12 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε ένα μείγμα από όλα αυτά τα βότανα και να πίνετε τουλάχιστον 1-2 λίτρα καθημερινά για 6 μήνες. Εάν προηγουμένως έχετε κάνει κάτι για να ισορροπήσουν τα παράστα, να κάνετε αποπαρασίτωση, εάν έχετε καθαρίσει τα έντερά σας, ιδιαίτερα το παχύ, με υδροκαθαρισμό ή με 10 υποκλεισμούς, εάν τυχόν έχετε καθαρίσει το λευκό σύστημα, εάν έχετε καθαρίσει τα νεφρά, το σηκώτη, τη χολή, πίνοντας και αυτό το έγχυμα, τότε σε 6 μήνες θα έχετε τα καθαρότερα πόδια και δεν θα υπάρχει ίχνος από κυσούς και κλεβίτιδα. Σας ευχαριστώ πολύ.